14ο λεπτό, έμεσο φάουλ για την Παναχαϊκή. Ντακώστα εκτελεί, θα μπλοκάρει ο Σταγουναρίδης. Πρώτη καλή ευκαιρία για την Παναχαϊκή στο 14ο λεπτό. Φάουλ τώρα με τον Ντακώστα και πάλι. Εκτελεί με δύναμη, μπάλα στα δίχτυα. 0-1 η Παναχαϊκή. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντακώστα. Στο 25ο λεπτό η Παναχαϊκή θα ανοίξει το σκορ με τον μόνιμο σκόρερ της ομάδας, τον Ντακώστα, τον αρχηγό της Παναχαϊκής. 0-1 λοιπόν στο 25ο λεπτό. Δυνατές μονομαχίες του Βουρβαχάκη εκεί με τον Ντακώστα. Συνεχίζεται η φάση. Έχει πάρει την μπάλα ο Χάρτσιας. Θα κάνει το γύρισμα. Προβολή και 0-2 η Παναχαϊκή. Με τον Μαρουκάκη. Υπήρξαν κάποια δυνατά μαρκαρίσματα εκεί. Συνεχίστηκε η φάση. Ο Χάρτσιας έβγαλε τη σέντρα και ο Μαρουκάκης με προβολή θα κάνει το 0-2 στο 41ο λεπτό. Μπάλα στους παίκτες της Παναχαϊκής. Στεργίδης, Φάμπιο, πολύ ωραία πάσα στο Στεργίδη μέσα στην περιοχή, θα κάνει το shoot out. Πολύ καλή ευκαιρία για την Παναχαϊκή να πετύχει τρίτο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ τώρα για την επισκοπή Δελύμπασης. Είναι έτοιμος για την εκτέλεση. 73ο λεπτό, εκτελεί με δύναμη, θα περάσει μπάλα, θα σώσει τελευταία στιγμή ο Μπαλασάκης σε corner στο 73. Χάσει τώρα ο Μαρθιανός, αντεπίδες τώρα για την Παναχαϊκή. Έχει σφυρίξει ο διαιτής το μαρκάρισμα του Μαρθιανού πάνω στον Φάμπιο. Θα δούμε αν δει τη δεύτερη κίτρινη, είναι κόκκινη. Όντως κόκκινη κάρτα για τον Μαρθιανό, δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Επισκοπής, με 10 η Επισκοπή. Τώρα θα γίνει κάθετη, δεν υπάρχει offside. Μαρουκάκης θα κόψει την μπάλα, θα γίνει το shoot. Τελευταία στιγμή ο Λιονάκης σε corner. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζλατκόφσκι. Φάουλ τώρα για την επισκοπή με τον Δελύμπαση και πάλι στο 81ο λεπτό. Φοβάκης θα κάνει το κοντρόλ μες στην περιοχή. Θα γεμίσει. Δρακάκης εκεί προσπαθεί να γυρίσει το ψαλιδάκι. Μποτονάκης στο πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-2 μειώνει η επισκοπή στο 89. Για να δούμε αν καταφέρει να ισοφαρίσει. Μποτονάκης ο σκόρερ στο 81ο λεπτό μετά από αυτό το φάουλ του Δελύμπαση και το γέμισμα του Φοβάκη. Τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και πάλι η Παναχαϊκή με τον Μαρουκάκη. Θα χάσει ο Μποτονάκης. Μαρουκάκης κρατάει. Τέτα τέτ τώρα για την Παναχαϊκή. Δεν μπορεί να συνεχίσει λόγω και του αέρα. Θα κάνει ένα σουτ πολύ μακριά. Μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή με τον Μαρουκάκη. Καθυστερήσει του παιχνιδιού. Δελύμπαση και πάλι πάνω την μπάλα. Αν δούμε αν καταφέρει να ισοφαρίσει η επισκοπή. Δελύμπαση εκτελεί με δύναμη. Καλή εκτέλεση, λίγο out. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, προσπάθησε ο Στέλιος Δελύμπας να ισοφαρίσει, δεν τα καταφέρει. Εμείς είμαστε μια ομάδα που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Πραγματικά το αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην χαλάμε. Να μην χαλάμε το πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Γιατί δυστυχώς οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Σήμερα, έτσι με λύπη το λέω, μας κάνανε μάθημα ηθικής. Άνθρωποι που δεν νομίζω ότι έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να κρίνει καταστάσεις. Αλλά η αυτοκριτική νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το ζητούμενο σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι για εμάς προπονητές, είτε για τους ποδοσφαιριστές μας ή ακόμη και στη ζωή, στις σχέσεις μας και παντού. Για μας ήταν ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας. Μετά την ήττα μας, την ήττα που είχαμε πριν 3-4 μέρες στην Πάτρα από την ΑΕΚ, νομίζω θα έπρεπε να επανέλθουμε στις νίκες, περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για βαθμολογικούς. Ήταν σημαντικό που σήμερα παίζαμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν τους βαθμούς που πήραμε είναι δικοί μας και φαίνονται και στη βαθμολογία. Όμως η αλήθεια είναι ότι παίξαμε σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα ήθελα να το παίξω ποτέ πια. Και τι εννοώ. Ένα παιχνίδι με τρομερά δύσκολες συνθήκες, με πράγματα τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να τα λέμε, είναι εκτός ποδοσφαίρου. Όμως αυτή είναι η Football League, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και εμείς θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε είτε με τον αέρα, είτε με τη βροχή, είτε με το χιόνι. Καταρχήν, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που αν και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να κρίνεις αυτό το μάτς ποδοσφαιρικά, βρεθήκαμε 2-0 να χάνουμε στο ημίχρονο.
Εμείς ποτέ δεν σκύψαμε το κεφάλι και μπήκαμε μέσα να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω στον πρώτο ημίχρονο θα κέρδιζε η ομάδα που θα έπαιρνε τον αέρα. Είναι σίγουρο αυτό. Σταθήκαμε άτυχοι σε αυτό και τυχερή η αντίπαλη ομάδα. Εμείς είμαστε εδώ για να θυμόμαστε και τις ήττες και τις νίκες. Οι ήττες θα μας κάνουν πιο δυνατούς, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Συνεχίζουμε να παλεύουμε γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο και έχει πολύ δρόμο. Για το σημερινό παιχνίδι πιστεύω ότι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ καλά. Και μετά το άτυχο αποτέλεσμα που είχαμε με την ΑΕΚ, ήταν δύσκολο να επανέλθουμε και να κάνουμε μια σούπερ εμφάνιση. Ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες για να παίξει ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου ότι ήμασταν και λίγο τυχεροί. Στο δεύτερο πιστεύω ήμασταν καλύτεροι.